Να σας πω ότι έχουμε συμπληρώσει μία ώρα συνέντευξη τύπου. Έχουμε μπει τώρα στην 15η ερώτηση. Είναι ο Τάσος Στασιούλας από το Βόρεια.gr και ακολουθεί η Γεωργία Σκιτζή από την ΕΡΤ. Στο μέσον, κύριε Πρόεδρε, και αριστερά σας λίγο, εδώ. Όπως υποστηρίζετε, δίνεται μεγάλη σημασία στη Θεσσαλονίκη, όμως ακόμα η πλειονότητα των πολιτών και της πόλης και της ευρύτερης περιοχής αισθάνεται ότι αντιμετωπίζεται ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Δεν βλέπουν να αλλάζουν τα πράγματα με ταχύτητα, παρά τις ανακοινώσεις για το μετρό, για τα έργα στο flyover και άλλες σημαντικές υποδομές που έχουν δρομολογηθεί και παρά και τις εξαγγελίες της κυβέρνησης. Πότε βλέπετε πραγματικά να γίνεται η αλλαγή σελίδας που έχετε υποσχεθεί στην περιοχή? Ο κόσμος αμφιβάλλει και φοβάται μήπως ζήσουμε και πάλι ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ λόγων και έργων, όπως πολλές φορές στο παρελθόν. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσουμε στις 30 Νοεμβρίου με τα εγκαίνια του μετρό. Τα εγκαίνια, επειδή έχουν γίνει διάφορα εγκαίνια, να τονίσω. Εγκαίνια ίσον θέτουμε το μετρό σε λειτουργία, κόβουμε το πρώτο ειστήριο. 30 Νοεμβρίου θα λειτουργήσει το μετρό της Θεσσαλονίκης. Και επειδή καταλαβαίνω ότι το έργο αυτό είναι σχεδόν ταυτοτικό για την πόλη και κανείς δεν πιστεύει ότι θα λειτουργήσει, και σήμερα ακόμα θα υπάρχει καχυποψία. Θα αλλάξει σε μεγάλο βαθμό όταν οι Θεσσαλονικείς και οι επισκέπτες δούνε το πιο σύγχρονο μετρό στην Ευρώπη και ένα μετρό του οποίου κάποιοι σταθμοί, ειδικά ο σταθμός του Βενιζέλου, αποτελούν ένα πραγματικό κόσμημα, ένα μουσείο ουσιαστικά μέσα σε ένα σταθμό του μετρό. Από εκεί και πέρα, η δεύτερη τετραετία της κυβέρνησής μας για τη Θεσσαλονίκη είναι η τετραετία της υλοποίησης των έργων. Αν η πρώτη ήταν η τετραετία του σχεδιασμού, είναι πολλά. Είχαμε την ευκαιρία να αναφερθούμε σε αυτά και στην ειδική εκδήλωση την οποία κάναμε για την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη. Γιατί πολλές φορές αισθανόμουν ότι αδικούσαμε τη Θεσσαλονίκη, βάζοντας απλώς κάποιες φράσεις σε μια γενική ομιλία. Τώρα κάναμε μια ειδική εκδήλωση και καθίσαμε 4 ώρες και τα συζητούσαμε. Τα ηλεκτρικά λεωφορεία είναι ήδη στους δρόμους της Θεσσαλονίκης τα πρώτα. Οι πολίτες τα βλέπουν και νομίζω ότι χαίρονται για αυτά και τα φροντίζουν και όλα πολύ περισσότερο, γιατί ο πολίτης σέβεται τις ποιοτικές υπηρεσίες που προσφέρει το κράτος. Το flyover, το οποίο έχει αποτελέσει μια αιτία μεγάλης αναστάτωσης στην πόλη, κατασκευάζεται και έχει ορίζοντα υλοποίησης τον Απρίλιο του 2027. Η φιλοδοξία μας είναι να το εγκαινιάσουμε πριν από τις εθνικές εκλογές του 2027. Ξέρω ότι προκαλεί μια μεγάλη κυκλοφορία και δυσκολία στην πόλη, γι' αυτό και έχουμε στηρίξει την πόλη με σημαντικές παρεμβάσεις, με περισσότερη τροχιά. Και βέβαια, όταν λειτουργήσει το μετρό, σε 3 μήνες από τώρα, θα αλλάξει και συνολικά η εικόνα της πόλης, διότι θα απορροφήσει ένα μεγάλο κομμάτι του μεταφορικού έργου. Αναφέρθηκα στο παιδιατρικό νοσοκομείο. Κατασκευάζεται. Αναφέρομαι στις παρεμβάσεις που γίνονται στο στρατόπεδο Παύλου Μπελά. Γίνονται. Το Θέσιν Τέκ έχει ξεκινήσει. Η παρέμβαση που κάνουμε στη ΔΕΘ, δημιουργία δηλαδή ενός μεγάλου πάρκου σε συνδυασμό με νέες εγκαταστάσεις, αυτό δεν είναι έργο που θα έχει ολοκληρωθεί εντός της τριετίας. Πάντως του χρόνου ελπίζουμε να είναι έργο το οποίο θα έχει προκηρυχθεί και πολλά άλλα, τα οποία δεν έχω χρόνο αυτή τη στιγμή να τα αναφέρω. Το 27 Θεσσαλονίκη θα είναι μια άλλη πόλη. Και νομίζω ότι οι Θεσσαλονικοί θα το δουν, θα το εκτιμήσουν αυτό και τους ευχαριστώ για την υπομονή τους, γιατί ειδικά για το ζήτημα του μετρό έπρεπε να περάσουμε διαπυρώσεις και σιδήρου για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το έργο αυτό και με πολλές αντιδράσεις και από την ίδια την πόλη. Είμαι πεπισμένος όμως ότι το αποτέλεσμα θα μας δικαιώσει και θα δικαιώσει και την υπομονή των Θεσσαλονικιών. Η Γεωργία Σκιτζή από την ΕΤ και ακολουθεί.